τα κριτήρια σου για να επιλέξεις ένα ρόλο, ποια είναι πλέον τώρα? Ένστικτο. Για την τηλεόραση? Και εκεί, ένστικτο. Πρέπει να μ' αρέσει, να μ' αρέσει η σειρά. Να μ' αρέσει δηλαδή αυτό που βλέπω γραμμένο. Έχει καταρχάς τύχει ποτέ να εξαπατηθείς από κάτι το οποίο πίστευες πάρα πολύ, τηλεοπτικό? Συνήθως όταν διαβάζεις κάτι που είναι καλό, ναι, φαίνεται από τις πρώτες τρεις σελίδες. Μάλιστα. Το μυρίζει αμέσως. Έχεις πει πολλά όχι. Έχεις πει όχι και στις άγριες μέλισσες? Κοίταξε, έχω πει ναι, έχω πει όχι σε μία... Ναι, μου είχαν προτείνει τις άγριες μέλισσες, αλλά όταν μου είπαν ότι είναι καθημερινό, είπα παιδιά δεν αντέχω να κάνω καθημερινό, αφήστε το καλύτερα και έτσι, γιατί ξέρεις, η καθημερινή σειρά είναι μία εξάντληση φοβερή. Ναι. Δηλαδή κάτι το οποίο πρέπει να βγαίνει συνέχεια, ναι, στον αέρα. Σε ποιο ρόλο θυμάσαι, ποιος ήταν ο ρόλος που σου είχαν προτείνει? Δεν το κοίταξα καν. Αφού δηλαδή, τίποτα, ζήτησε την εταιρεία σου δηλαδή? Μου στείλαν το σενάριο, ναι, μου στείλαν ο Γιάννης το σενάριο και είπα να σου πω άστο καλύτερα γιατί δεν μπορώ. Όταν το είδες στην τηλεόραση και τη μεγάλη επιτυχία που έκανε, είπες μέσα σου μήπως να το ξανασκεφτόμουν τότε? Όχι. Ούτε τότε. Όχι, ναι. Δεν μετανιώνω για το όχι που λέω. Ναι. Ποτέ. Όχι από έπαρση, κάθε άλλο. Ναι. Γιατί πρέπει να πηγαίνεις στο επόμενο βήμα, στον επόμενο τόνο. Ναι. Να βλέπεις τι κάνεις εσύ, όχι τι δεν θα έκανες. Έχεις πει ότι ο κόσμος εγκλωβίζεται σε αυτό που θέλει να δει στην τηλεόραση. Είναι κάτι αυτό μάλλον που του δίνουν. Αυτό μοιάζει λίγο με τον λαϊκισμό. Δηλαδή, λέω κάτι, αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Έχεις νιώσει ποτέ κάτι τέτοιο σε μια δουλειά που έκανες? Ότι πήγαν να σου πούνε, κάνε αυτό, γιατί πρέπει να το δει ο κόσμος? Όπως ξέρεις πολύ καλά, είχαμε κι εμείς πρότυπα στην νεότητά μας και ένα από τα πρότυπά μας, κορυφαία πρότυπα, ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης. Εγώ είχα και την τύχη να βρεθώ μερικές φορές στις παρέες του συγχωρεμένου του Μάνου και οι πιτσιρικάδες είμαστε όλοι με το αυτή έτσι τι θα πει ο δάσκαλος. Ένα πράγμα που έλεγε ο Μάνος και το ακολουθήσαμε πάρα πολλοί κόσμος στην πορεία της ζωής του είναι αυτό που έλεγε τον πολιτισμό. Και στην πολιτική δύο είναι οι μεγάλοι εχθροί. Ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός. Αυτά προσπάθησα και εγώ λοιπόν να τα αποφύγω στη ζωή μου. Τον ελιτισμό και τον λαϊκισμό. Ξέρουμε ότι στις χρυσές εποχές της τηλεόρασης τα λεφτά ήταν άφθονα. Ναι, ναι. Φεύγαν λεφτά από εδώ και από εκεί. Και εσύ κατάφερνες με τα όχι που έλεγες να μην είσαι μέσα στο μέλι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα που μου λέτε, μου δίνετε μία πάσα για να καυχηθώ κάτι. Ναι. Ποτέ δεν ήμουν υψηλά αμοιβόμενος ηθοποιός. Όχι γιατί δεν μπορούσα να τα πάρω τα λεφτά. Θα σας πω κάτι που μου είπε ένας παραγωγός προς τιμή του. Όταν με φώναξαν να κάνω μια δουλειά, ήξερε ότι μπορώ να πάρω χρήματα, ρε παιδί μου. Μου είπε πώς θα θέλεις. Λέω τόσα. Ωραία, μου λέει να το υπογράψουμε για να μην ξανάρχεσαι. Μετά μου εξήγησε γιατί. Ναι. Το υπογράψαμε. Μετά από καιρό μου λέει, όταν μου είπες τα λεφτά που θες, ήθελα να διασφαλίσει ότι δεν το μετανιώσεις. Και σε έβαλα να υπογράψεις. Όμως πρέπει να σου πω ότι επειδή δεν ζήτησες περόγκα λεφτά, περισσέψαν λεφτά, με δύο λόγια από την παραγωγή μου, να μοιράσω στον κόσμο. Δηλαδή να έχω καλούς ηθοποιούς. Όλοι οι παραγωγοί θέλουμε να έχουμε καλό cast. Ναι. Το καλό cast όμως πρέπει να πληρωθεί. Όταν λοιπόν ένας ηθοποιός μου τα πάρει όλα, αναγκαστικά δεν μένουν λεφτά για να δώσω στους υπόλοιπους. Θα του τα δίνω όμως, ε. Ναι. Ή θα σου τα δίνω αν τα ζητούσες. Νομίζω ότι θα μου τα άδινε. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι γενικότερα θέλαμε να μοιραστούν. Δηλαδή, πηγαίναμε σε μια δουλειά και λέγαμε εντάξει, κόψε σε μένα, ρε παιδί μου. Έτυχε πολλές, ναι, φορές και όχι μόνο σε μένα και σε άλλους. Έλεγε άλλος συνάδελφος, ρε εσύ, να πάρω λιγότερα εγώ ή κάτι να κόψω από την αμοιβή μου, να φέρουμε το Μάινα. Ναι. Παράδειγμα. Ναι. Υπάρχει αυτό, έχει γίνει. Έχει γίνει, ε. Φυσικά. Και το ίδιο είπαμε κι εμείς. Γιατί οι ηθοποιοί θέλουμε εμείς. Ηθοποιοί θέλουμε να έχουμε καλούς συναδέλφους στη δουλειά. Γιατί παίρνουμε από τους άλλους. Ναι. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι μας και όλοι οι υπόλοιποι να είναι το τίποτα προς Θεού. Ναι, ναι, φυσικά. Είχες καταλάβει τότε εκείνη την περίοδο που περιγράφει ο Θοδωρής ότι όλη αυτή η φούσκα θα σκάσει κάποια στιγμή? Το φώναζα, το ούρλιαζα εγώ γενικότερα και στις συνεντεύξεις μου. Δηλαδή, εγώ έβλεπα να κυκλοφορούν. Αλλά θα ήσουν ο Γκρινιάρης, φαντάζομαι, της παρέας. Ο πολύ Γκρινιάρης, γιατί έβλεπα τα SUV τότε της εποχής ήταν. Τότε η εποχή ήταν τα Porsche. Ναι. Έβλεπα τις Porsche να κυκλοφορούν και έλεγα ρε παιδιά, ηρεμήστε, χαλαρώστε. Χαλαρώστε, η χώρα μας δεν αντέχει. Δεν είμαστε Ελβετία. Και με κοιτάγανε με καχυποψία.
Αλλά τελικά είχα δίκιο. Ναι, ναι. Έχει χρειαστεί ποτέ να κάνεις εκπτώσεις για βιοποριστικούς λόγους, κάποια εποχή που δεν ήταν καλά τα οικονομικά σου, να κάνεις μια έκπτωση στα πράγματα που ήθελες ως τοπιός για λόγους βιοποριστικούς? Καλά, εκπτώσεις, παιδιά, κάνουμε συνέχεια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι τα πρότυπά μας είναι, δεν είμαστε με μια ασπίδα άμυνας απέναντι σε όλα. Προς Θεού. Άνθρωποι είμαστε και ναι. Ανθρώπινα λέμε ναι. Νιώθεις ενοχές για κάτι που έχεις κάνει στην καριέρα σου? Δεν θα το έλεγα. Δεν θα έλεγα ότι νιώθω ενοχές, όχι. Για τίποτα? Όχι, όχι, για τίποτα. Νιώθω πολύ καλά. Μια ελαφριά ή πιο βαριά, δεν ξέρω, μορφή. Η οικονομική κρίση έχει περάσει όμως και εσύ. Συνεχώς περνάμε. Ναι. Εάν λες όχι, διαλέγεις και εσύ. Ναι, ναι. Το δρόμο σου. Το δρόμο σου. Mm-hmm. Γι' αυτό... Άρα δίνεις την απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση που σου κάναμε. Ναι, πάντα ναι. Όμως έβλεπα, ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου. Καλά, φυσικά. Θέλω να ζήσω την οικογένειά μου, να επιβιώσει, αλλά πάντα κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Mm-hmm. Δηλαδή. Δεν κάνω τρέλες. Δεν ανοίγομαι σε πράγματα που δεν μπορώ να φτάσω. Ή που δεν είμαι κατασκευασμένος για αυτά. Ποιο θεωρείς το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις κάνει στην καριέρα σου μέχρι τώρα? Δεν ξέρω πραγματικά. Νομίζω που ήρθε εδώ στην εκπομπή. Ναι. Να σου πω εγώ, γιατί μέχρι το ψευθεί. Μέχρι να το ψευθεί. Του χρόνου θα σε ρωτήσουμε. Μιλάμε για μια οικογένεια που είστε με ρίσκη επαγγέλματα. Δηλαδή, δύο ηθοποιοί με γιο σκηνοθέτη. Έτσι. Δηλαδή, από παντού βάλετε. Είναι εντελώς ρίσκη. Στον αέρα. Είμαστε στον αέρα όπως παλιά. Πριν φτάσουμε όμως στην οικογένεια, από την τηλεόραση λείπεις καιρό. Ναι, λείπω. Έτσι δεν είναι? Σου έχει λείψει. Λείπω μια δεκαετία. Μια δεκαετία με ένα διάλειμμα. Έκανα το πρώτο επεισόδιο στο φίλο μου, τον Πάνο τον Κοκκινόπουλο, που εκτιμώ ιδιαίτερος και αγαπάω πολύ. Γιατί οι άνθρωποι που σεβόμαστε τη δουλειά μας, είμαστε συγγενείς. Σου έχει λείψει αυτή η απουσία? Μου λείπουν οι άνθρωποι που σέβονται τον εαυτό τους και τη δουλειά τους. Δηλαδή, αγαπάω, είναι συγγενείς μου. Οι άνθρωποι που σέβονται τη δουλειά τους, που δίνουν θεά ουσία γι' αυτό, που αφιερώνονται αυτό και δεν κάνουν ξεπέτα. Τι προδιαγραφές θα έπρεπε να έχει μια δουλειά για να τη δεχτείς ή να τη συζητήσεις? Να έχει χρόνο, να έχει δηλαδή να αφιερώσει χρόνο, έτσι, θεά ουσία και κόπο.